Έγινε ένα προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο και με αφορμή αυτό τώρα ζήτησα να μας πείτε μερικές λεπτομέρειες. Σας άκουσα να λέτε εκεί στο συμβούλιο να συζητηθεί ένα έκτακτο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση που έχει να κάνει με οικονομικά, έχει να κάνει με οικονομική επιτροπή, έχει να κάνει με αναθέσεις, έχει να κάνει με διάφορα θέματα για τα οποία, κύριε Παύλου, θέλω να σας πω ότι και εμείς και όλοι έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον. Είδαμε και τον κύριο Αγγελή να ζητά αυτή την εβδομάδα οικονομικά στοιχεία του Δήμου και καλά κάνει να τα ελέγξετε και να μας πείτε τι γίνεται, αν υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, ακόμη δεν πήγατε να τα πάρετε, αλλά να πάτε να τα πάρετε, σας τα έχουν ετοιμάσει από ό,τι μαθαίνω. Οπότε θέλω να μου πείτε τι είναι όλη αυτή η ιστορία που έχετε ζητήσει να συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο. Κοιτάξτε, κύριε Παραδά, έθεσα το θέμα στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που έγινε την περασμένη. Λίγο πιο δυνατά να μας μιλάτε, ναι. Είδα κάποια στιγμή στο Διάβγεια, στο πρόγραμμα Διάβγεια, μία απόφαση του Δήμου για να πληρωθεί μια προμήθεια προς την κυρία Εγκλέζου Ελένη της τάξης των 51.000 ευρώ για χριστουγεννιάτικα στολίδια. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή και στο παρελθόν είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα με τις 10 αναθέσεις των 12.000 για χριστουγεννιάτικα στολίδια πάλι, από ενδιαφέρον πήγα στο Δήμο να δω τι ακριβώς αφορά αυτή η πληρωμή. Πότε έγινε αυτή η προμήθεια, γιατί δεν θυμόμουν εγώ στα 3,5 χρόνια ο Δήμος να έχει κάνει μια τέτοια προμήθεια. Δεν πέρασε ποτέ ούτε από Οικονομική Επιτροπή, ούτε από Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα λεπτό. Είδατε λοιπόν εσείς, δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια, μια διαταγή πληρωμής, είπατε μια απόφαση οικονομικής για πληρωμή στην κυρία Ελένη Εγκλέζου. Είναι η σύζυγος του κυρίου Λάζαρου Εγκλέζου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Οπότε λέτε τι είναι αυτή η πληρωμή, δεν είδατε να περνάει από απόφαση κτλ. Ωραία, προχωράμε. Προχωράμε. Πήγα λοιπόν στο Δήμο, ενημερώθηκα από τον προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας για το πότε δημιουργήθηκε αυτή η οφειλή. Μου είπε ότι αφού ρώτησε τον Δήμαρχο, του απάντησε ότι είναι το Δεκέμβριο του 10, δηλαδή ένα μήνα πριν να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή. Αυτό βέβαια, εντάξει, μου προκάλεσε την περιέργεια να το ψάξω λίγο περισσότερο. Επικοινώνησα με τον κύριο Πολυγιάννη, που είναι αντιδήμαρχος, μου διαβεβαίωσε και αυτός ότι αφορά εκείνη την περίοδο. Πήγα λοιπόν στην νομική υπηρεσία του Δήμου για να δω στο αίτημα αυτό της πληρωμής με τη διαταγή, γιατί έβγαλε διαταγή πληρωμής η προμηθεύτρια προς το Δήμο Καστοριάς. Να δω με τι στοιχεία δηλαδή ζήτησε αυτά τα λεφτά, τι είχε στα χέρια της. Εκεί λοιπόν, όταν συζήτησα με την κυρία Πάτσιου, έβγαλε το φάκελο και είδα ότι η διαταγή πληρωμής βγήκε γιατί υπήρχε μια βεβαίωση παραλαβής από το Δήμο Καστοριάς στις 30 Δεκάτου του 11. 30 Δεκάτου του 11. Τώρα δεν μιλάμε για τα λαμπάκια του 11, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 11, μιλάμε για τα προηγούμενα Χριστούγεννα του 10. Ναι, μιλάμε για το 10. Το 10 όμως, ο κύριος Χατζησιμονίδης. Αυτό ήθελα να πω. Το 10 δήμαρχος ο Τσαμίσης, δεν ήτανε? Ναι, ακριβώς. Ναι. Πήγα λοιπόν τότε στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Χατζησιμονίδη, τον ρώτησα και αυτόν πότε έγινε αυτή η προμήθεια και μου απάντησε και αυτός τα ίδια, ότι έγινε τα Χριστούγεννα του 10. Δηλαδή λίγο μετά που εκλέχθηκε Δήμαρχος. Νομίζω 14-15 Νοεμβρίου ήταν οι εκλογές του 10 και η νέα Δημοτική Αρχή ξεκίνησε από 1η-1η του 11. Άρα λοιπόν αυτή η προμήθεια έγινε από τον κύριο Χατζησιμεωνίδη ενώ δεν ήταν δήμαρχος. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Δεν ξέρω. Καθίστε τώρα εδώ. Αυτό που λέτε τώρα. Δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Κύριε Παύλου, για να καταλάβω λίγο είναι τώρα. Είναι πολλά τα θέματα, κύριε Παράδα. Καταρχήν, έγινε η προμήθεια χωρίς να είναι δήμαρχος. Εντάξει. Δεύτερον, τη βεβαίωση της παραλαβής την υπέγραψαν στις 30 Δεκάτου του 11. Δηλαδή περίπου 11 μήνες μετά. Θέλω δε να σας πω ότι τη βεβαίωση παραλαβής την υπογράφει ένας αντιδήμαρχος και ένας ειδικός συνεργάτης του δημάρχου. Πρέπει να ξέρετε ότι για τις προμήθειες του Δήμου υπάρχουν επιτροπές οι οποίες παραλαμβάνουν τις προμήθειες και υπογράφουν αυτοί.
Απλά, τώρα με συγχωρείτε, αλλά είναι πολλά αυτά που έχω απορίες τώρα, αλλά ολοκληρώστε σε πρώτη φάση, αλλά δώστε μου κάποιες απαντήσεις παρακαλώ, γιατί πείτε, νομίζω, ρωτήστε, ναι, μου, ανοίγει ρωτήστε, ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο τώρα, όπως λέτε. Ρωτήστε, γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους τώρα λέτε να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο. Ναι, κύριε Παραδά, καταλαβαίνετε ότι... Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι θα γίνει στο Συμβούλιο, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Για να διεκδικήσει κάποιος λεφτά από το Δήμο, ναι, πρέπει να έχει σύμβαση, δελτία αποστολής κομμένα ή τιμολόγια, ναι, και να διεκδικήσει τα λεφτά του. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, εντάξει, είναι μήπως... υπάρχει μια βεβαίωση παραλαβής 11 μήνες μετά την προμήθεια. Υπάρχει μια βεβαίωση παραλαβής 11 μήνες, λέτε, στα επόμενα Χριστούγεννα έγινε περίπου. Κοιτάξτε, επειδή χθες είχατε τον κύριο Τέρψη, ναι, και επειδή τον έχουν κατηγορήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή πολλές φορές ότι με αυτήν τη βεβαίωση του κυρίου Τέρψη πήγαν κάποιοι, ναι, στα δικαστήρια και διεκδικούν, ναι, λεφτά, ναι, ναι, είναι ακριβώς η ίδια υπόθεση. Α, είναι ακριβώς ίδιος τρόπος προφανώς. Βεβαίως, είναι, ναι, ακριβώς ο ίδιος τρόπος. Ναι. Δηλαδή, για να βγει μια διαταγή πληρωμής, ναι, πρέπει να έχεις κάτι στα χέρια σου να διεκδικήσεις τα λεφτά. Η προμηθεύτρια είχε αυτή τη βεβαίωση παραλαβής στις 30 Δεκάτου του 2011. Mm-hmm. Εντάξει, 11 μήνες και λέτε μετά λοιπόν την προμήθεια. 11 μήνες, δηλαδή κάποιος, προσέξτε τώρα τι μου λέτε, έδωσε εντολή, λέτε, ο Χατζησημειονίδης πριν αναλάβει το Δημαρχείο το 2011, πριν αναλάβει τη Δημαρχία του, ναι, έδωσε εντολή. Είπατε τώρα, η κυρία Ελένη Εγκλέζου είναι αυτή που πρέπει να πάρει τα χρήματα που έβγαλε δεν την Ελένη. Δεν έχει σημασία το όνομα, ναι, του προμηθευτή, ναι, για μένα δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Για μένα, okay, παίζει ρόλο ο τρόπος που διεκπεραιώνει τις προμήθειες ο Δήμος. Ο Δήμος, μπράβο. Άρα λέτε, για το Δήμο είναι το θέμα. Λέτε ότι, ναι, ο, για το Δήμο, ο κύριος Χατζησημειονίδης πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, έδωσε, ναι, διαταγή για την ιστορία αυτή, έγιναν ό,τι έγιναν και τα... Μετά από 11 μήνες, λέτε, υπάρχει και μια προσέξτε, επιτροπή... Μιλάμε, ναι, και για προμήθεια 51.000 ευρώ. Εντάξει, που δεν είναι... Αυτά δεν γίνονται ούτε με αναθέσεις, ούτε πρέπει να γίνουν με καθίστε διαγωνισμούς. Τώρα, αυτό δεν είναι και επίγον από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι, δεν είναι ούτε επίγον, αλλά δεν μπορεί να γίνει τέτοια προμήθεια. Με απευθείας, με απευθείας ανάθεση. Λοιπόν, για να τα καταλάβω, γιατί είναι σοβαρά πράγματα και παρακαλώ πολύ, αν ακούνε από το Δημοτικό Μέγαρο και θέλουν κάτι, 26-945, εδώ είμαστε, έτσι να κουβεντιάσουμε και με δήμαρχο και με όποιον θέλει. Λοιπόν, λέτε ότι έγινε αυτή η ανάθεση για τα 51 χιλιάρικα, ναι, πριν γίνει δήμαρχος, μετά, ναι, όμως... μου το διαβεβαίωσε ο ίδιος, ο ίδιος. Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, ποιος ο αντιδήμαρχος οικονομικών, και μάλιστα ζήτησα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ερώτησή μου ήταν αυτή, για να ακουστεί εκεί μέσα και να καταγραφεί και στα πρακτικά, ότι η προμήθεια αυτή έγινε το Δεκέμβριο του 2010, πριν ακόμα να αναλάβει η νέα, ωραία, Δημοτική Αρχή. Α, πάει αυτό. Έγινε η προμήθεια αυτή λοιπόν το 2010. Αυτό δεν καταλαβαίνω που μου λέτε. 11 μήνες μετά, η Επιτροπή Παραλαβής, που και πάλι δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι... Εννοείται. Παραλαμβάνει. Παρέλαβε ένας αντιδήμαρχος, λέτε, και ένας ειδικός συνεργάτης. Ναι, με υπογραφή ενός αντιδημάρχου και του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου. Του ειδικού συνεργάτη. Λοιπόν, αυτή είναι η επιτροπή και δεν κανονική. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν τη δυνατότητα να παραλάβουν 11 μήνες μετά, γιατί μιλάμε για λαμπάκια, για. Αυτή παρέλαβαν... Για καλώδια, για σωλήνες, για στολίδια, τέλος πάντων. Ένα λεπτό. Η επιτροπή παραλαβής είναι άλλη όμως, ή αυτοί οι άνθρωποι είναι. Στο Δήμο, κύριε Παραρά, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες επιτροπές, οι οποίες ψηφίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι επιτροπές παραλαβών, mm-hmm, προμηθειών. Αυτοί είναι αρμόδιοι για να παραλαμβάνουν τις προμήθειες του Δήμου. Ναι. Αυτοί υπογράφουν. Καταλαβαίνετε. Ένα λεπτό. Αυτό... Δεν είναι όμως αυτοί οι δύο που μου λέτε η επιτροπή η κανονική. Όχι, όχι. Αυτοί δεν έχουν σχέση λέτε με καμία επιτροπή. Δεν έχω, αυτό. Άρα λοιπόν, δεύτερο ειδικός, θέμα είναι ότι δεν έχουν δημιουργήσει. Ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, κύριε Παραρά, ναι, δεν μπορεί να υπογράφει για παραλαβή προμηθειών. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε τώρα. Άρα λοιπόν λέτε ότι και εδώ υπάρχει μεμπτό σημείο ότι η επιτροπή δεν είναι η κανονική. Είναι άλλη επιτροπή. Προχωράμε. Αυτό όλο το ποσό έρχεται λοιπόν από το 2010 τα 50 χιλιάρικα και φτάνουμε σε σημείο, είπατε, να τα πληρώσουμε τώρα το Μαΐο. Ναι. Πώς προχώρησε. Γιατί, καλά, αυτό δεν περνάει Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομικές Επιτροπές. Η προμηθεύτρια, η κυρία Εγκλέζου, ναι, έβγαλε διαταγή πληρωμής με, ναι, βάση αυτήν τη βεβαίωση παραλαβής. Με βάση, εντάξει, τη βεβαίωση. Λοιπόν, μας πω κάτι, αν η κυρία τα έβαλε, καλά έκανε. Να αλλά, σας πω. Ναι. Βεβαίω, εγώ δεν με ενδιαφέρει, ναι, ποιος είναι ο προμηθευτής, κυρία, ναι, Παραρά. Το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω.
Εμένα με ενδιαφέρει το κομμάτι του Δήμου. Του Δήμου. Λέτε όμως, είπατε πριν κάτι σοβαρό. Αυτά για τα οποία κατηγορούσαν να λέτε τον Τέρψη, τα ίδια κάνουν αυτοί. Ακριβώς αυτό ρώτησα τον κύριο Χατζησιμεωνή. Του λέω ότι αυτό είναι υπόθεση σαν αυτή που κατηγορείται τον κύριο Τέρψη. Ναι. Και δεν μου το αρνήθηκε, είπε ναι. Τέλος πάντων. Στις 5 Φεβρουαρίου λοιπόν έγινε μια Οικονομική Επιτροπή. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2014. Ναι. Του 2014. Μετά από. Έχουν περάσει τώρα 2-3 χρόνια. Ναι, αφού έβγαλε διαταγή πληρωμής, ναι, η προμηθεύτρια, έγινε η Οικονομική Επιτροπή για το αν θα γίνει ανακοπή για τη διαταγή αυτή πληρωμής. Έβγαλε λοιπόν διαταγή πληρωμής η κυρία, που ναι, σημαίνει διαταγή. Στο Δήμο. Πάει στο Δήμο και αυτό πρέπει να περάσει από Συμβούλιο. Βεβαίως. Πρέπει να περάσει από Οικονομική Επιτροπή για το αν θα πληρωθεί, αν. Ωραία, ο σωστά. Δήμος σωστά. Δικαστικά. Δημοτικό, ναι. Συγγνώμη, Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή. Οικονομική. Στο Δημοτικό δεν φτάνει αυτό ποτέ το θέμα. Στο Δημοτικό φτάνει αυτά τα θέματα, με αυτά τα θέματα ασχολείται η Οικονομική. Επιτροπή. Πάμε, προχωράμε λοιπόν. Για το αν θα σκίσει ανακοπή ή θα κάνει συμβιβασμό μέχρι τις 30.000. Εδώ μιλάμε για 51.000, οπότε δεν ήταν αρμόδια και για συμβιβασμό. Οπότε, μέχρι 30.000 είναι ο συμβιβασμός. Μέχρι 30.000 ευρώ η Οικονομική Επιτροπή έχει δικαίωμα να κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ναι, από εκεί και πέρα, ναι. Από 30 και πάνω, είναι αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm, πρέπει να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, παρότι η νομική σύμβουλος του Δήμου εισηγήθηκε να γίνει ανακοπή, η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην γίνει. Πέρασαν άλλοι 2 μήνες, πόσο πέρασαν δεν καθίστε ξέρω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Επανήλθε η προμηθεύτρια με δεύτερη. Με δεύτερη. Ναι. Περιμένετε λίγο, κύριε Παυλού. Λέτε ότι έγινε τον Φεβρουάριο, είπατε. Το 5 Φεβρουαρίου έγινε η Οικονομική Επιτροπή. Μα εκείνο το διάστημα είναι και η εποχή, νομίζω, που ο κύριος Εγκλέζος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στο Δήμο. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι άσχετο αυτό. Λοιπόν, λέτε Την άλλη πλευρά. Okay. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι τον Φεβρουάριο μήνα έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή η υπόθεση της διαταγής πληρωμής. Ναι, για. Και τι είπατε, δεν κατάλαβα. Πρέπει να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή αν θα κάνει ανακοπή ή αν. Στην Οικονομική Επιτροπή συμμετείχατε εσείς τότε ή όχι, είχατε φύγει. Ποιοι συμμετέχουν, θυμάστε. Ποιοι συμμετέχουν. Κύριε Παραρά, είναι. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή δεν τους θυμάμαι όλους. Ποιοι είναι τώρα. Ξέρετε ποιοι είναι στην Οικονομική είναι Επιτροπή. Είναι ο κύριο Χατζησιμεωνίδης, θυμάμαι, είναι. Νομίζω ο κύριο Τσακλίδης, ο κύριο Κιζάκης, ο κύριο Πολυγιάννης. Έτσι. Δεν ξέρω. Από την ομάδα του κυρίου Γιάντζη, ποιοι είναι. Νομίζω και ο Εγκλέζος δεν είναι, ο Λάζαρος είναι αναπληρωματικό. Ο κύριο Εγκλέζος. Ο κύριο Φουλιράς, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Και ο κύριος Αποστολίδης. Μπράβο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν. Καλά, θα τα δούμε αυτά. Είναι δημοσιευμένα τα πρακτικά. Ωραία. Στη Διάβια υπάρχουν. Τα έχω κι εγώ, γιατί ζήτησα αντίγραφα. Δεν τα έχω απλά μαζί μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ωραία. Άρα λοιπόν γίνεται η επιτροπή αυτή, όπου η απόφαση της Οικονομικής είναι να μην ασκηθεί ανακοπή. Να μην ασκηθεί ανακοπή, παρότι η νομική σύμβουλος του Δήμου εισηγείται να ασκηθεί. Ποιος, η κυρία Πάτσιου. Η κυρία Πάτσιου, ναι. Οπότε μετά. Στις 13/5 επανέρχεται το θέμα. Έχουμε πάλι Οικονομική Επιτροπή. Γιατί εγώ παράλληλα, να ξέρετε, εγώ παράλληλα ψάχνω στη Διάβγεια. Θέλει και κωδικούς τώρα για να μπεις. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τα αλλάξαν αυτά. Ναι, έχει αυτό αλλάξει. Θα το πούμε κιόλας κάποια στιγμή. Γιατί κοροϊδεύουμε τον Παπανδρέου για διάφορα, αλλά τη Διάβγεια την έκανε. Τώρα κάποιοι το αλλάζουν. Πάλι μπορείς, αλλά τέλος πάντων. Εγώ πάντως ψάχνω να βρω τώρα την ΑΔΑ αυτή που έχει βγει. Να δω λίγο ποιοι το έχουν αποφασίσει αυτό. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αφού λέτε δεν έχετε τα χαρτιά εσείς. Λοιπόν, δεν τα έχω μαζί μου. Δεν τα έχετε μαζί σας. Εντάξει. Θα το βρούμε. Εντάξει. Λέτε, κύριε Παύλου, λοιπόν, ότι. Παίρνει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή. Συμφωνεί να μην γίνει ανακοπή, ενώ η κυρία Πάτσιου, μου είπατε, εισηγείται να γίνει ανακοπή στην διαταγή πληρωμής. Ακριβώς. Μάλιστα. 13/5 λοιπόν ξαναγίνεται. Γιατί ξαναγίνεται, αφού πήραν απόφαση οι άνθρωποι. Γιατί εκ νέου ξαναέρχεται η διαταγή πληρωμής στο Δήμο. Γιατί ξαναέρχεται, δεν πληρώνεται τότε το Φεβρουάριο. Και εκεί, όχι. Και εκεί λοιπόν πάλι η νομική σύμβουλος. Εκ νέου ξανά λέει ότι πρέπει να γίνει ανακοπή, γιατί ο νόμος λέει ότι σε 10 μέρες αν δεν γίνει θεωρείται δεδικασμένο. Ναι. Άρα πρέπει να δεχθεί την οφειλή και να πληρώσει. Και πλέον, αφού παρέλθει το δεκαήμερο, είναι ότι σαν να δέχεται την οφειλή ο Δήμος αυτή ότι την έχει στην προμηθεύτρια και λύγει εκεί το θέμα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο
Ο Δήμος, εκτός όλων των άλλων, δεν δέχθηκε δύο φορές την εισήγηση της νομικού συμβούλου να κάνει ανακοπή. Και τη δεύτερη φορά. Σας πω γιατί, κύριε Παράδο. Ναι, γιατί. Εδώ υπάρχουν ανθρώποι που έχουν να πληρωθούν σχεδόν 9-10 χρόνια. Διεκδικούν λεφτά από το Δήμο. Είναι εργολάβοι, είναι προμηθευτές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν κομμένα τιμολόγια, έχουν πληρώσει ΦΠΑ, έχουν συμβάσεις και ο Δήμος προσφεύγει στα δικαστήρια για να καθυστερήσει, κάνει και εφέσεις και χίλια δυο. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση που δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μόνο μια βεβαίωση ακριβώς όπως σας την περιέγραψε. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα και δέχτηκε να θεωρηθεί δεδικασμένη η διαταγή πληρωμής για να την πληρώσει. Γιατί σας είπα τη δεύτερη φορά που έρχεται η διαταγή πληρωμής, εάν σε 10 μέρες δεν γίνει ανακοπή, είναι σαν να δέχεται την οφειλή. Έχω ήδη θα πρέπει να σας πω ότι βρήκα το πρώτο, την πρώτη αδά, αλλά δεν είναι Φεβρουάριο που μας είπατε, είναι Μάρτιο από ό,τι βλέπω, 23 του 14. Απιθανόν να έχω κάνει λάθος εγώ. Έχω και εγώ τις αποφάσεις, έτσι θυμόμουν. Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ παρόντες σε αυτή την πρώτη είναι Χατζησιμεωνίδης, Σιάβας, Τσακλίδης, Κιζάκης, Πολυγιάννης, Εγκλέζος, Φουλιράς. Απόντες είναι η Φαντίδης Καραμήτρος, στην πρώτη που λέτε για την ανακοπή που ψήφισαν να μην γίνει ενώ εισηγήθηκε άλλο η... Ναι, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Εγκλέζος, όπως ορίζει ο νόμος, όταν συζητήθηκε το θέμα απεχώρησε. Αποχώρησε και μπήκε κάποιος άλλος. Και λέει εδώ ότι αποφασίζει ομόφωνα να μην ασκηθεί ανακοπή. Ναι. Κατά της υπαριθμών 16-2014 διαταγής πληρωμής. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Τώρα ψάχνουμε και το δεύτερο, το βρούμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε, εδώ προκύπτει ένα ζήτημα όπως καταλαβαίνουμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, εδώ εσείς τώρα το μεμπτό είναι λέτε ότι ανέθεσε ο Χατζησιμεωνίδης. Πολλά ζητήματα, δεν είναι ένα. Ναι. Το ένα είναι ότι ενώ ακόμα δεν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του, λέει ότι έκανε αυτή την προμήθεια, η οποία είναι και της τάξης των 51.000 ευρώ. Δεν νομίζω ο κύριος Τσαμίσης σαν δήμαρχος να μην στόλιζε την πόλη, να μην είχε τίποτα στη διάθεσή του και ξαφνικά χρειάστηκαν 50.000 ευρώ για να βάλουμε λαμπάκια και στολίδια. Να σας πω, αυτά όταν δεν ξέρω τώρα, η διαταγή πληρωμής βγαίνει αφού γίνει δικαστήριο, αυτά δεν υπόθηκαν εκεί, δηλαδή δεν... Η διαταγή πληρωμής βγαίνει αφού έχει κάτι στα χέρια του ο προμηθευτής, ναι. Όπως στην προκειμένη περίπτωση είχε τη βεβαίωση παραλαβής. Τη βεβαίωση παραλαβής που μου λέτε όμως ότι δεν είναι από την κανονική. Ότι δεν είναι και εκ των υστέρων, λέτε, αλλά ναι. Δεν είναι και από την Επιτροπή την Κανονική Προμηθειών, είναι από δύο άλλα πρόσωπα, λέτε. Βέβαια, είπα, από έναν αντιδήμαρχο και από έναν ειδικό συνεργάτη. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση μετά από αυτά που ανακοινώνετε εσείς, κύριε Παύλου, πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις και από τον Δήμο και από τον Δήμαρχο. Θα ενημερωθεί, φαντάζομαι, αν δεν ακούει ο ίδιος. Εγώ, κύριε Παραδά, γιατί πρέπει να καταλάβουμε τώρα τι έχει συμβεί. Λέω τα γεγονότα. Ναι, τα γεγονότα λέτε, αλλά εδώ είναι κρίσιμο το θέμα. Υπάρχουν, ναι. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο το θέμα αυτό. Δεν είναι απλό τώρα το πράγμα. Και το ποσό είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Παραδά. Είναι 51.000 ευρώ. Με μεγάλη ευκολία γίνονται κάποιες προμήθειες, φαίνεται, στο Δήμο και κάποιες πληρωμές. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμένα, έτσι πως σας περιέγραψα τα γεγονότα και έτσι πως τα συζήτησα και έτσι πως τα διερεύνησα, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει. Ναι, ένα λεπτό τώρα. Λέτε όμως ότι εσείς... 3,5 χρόνια, ακούστε να δείτε, 3,5 χρόνια ο κύριος Εγκλέζος ποτέ δεν είπε ότι διεκδικεί λεφτά από την ίν δημοτική αρχή. Αν θυμάστε καλά, πάντα έλεγε ότι τον χρωστούσανε από τους πρώην δήμους. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει και μια εμπλοκή Εγκλέζου και Τέρψη από τα παλιά, από τον Δήμο εκείνων. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Α, αυτό δεν έχει σχέση με αυτά. Είναι τα λαμπάκια. Διαφορετικό. Αυτά τα λαμπάκια είναι από την Καστοριά, δεν από τον Δήμο Βιτσίου. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό διερεύνησα εγώ. Μήπως ήταν κάποια οφειλή από τότε. Ναι. Εκείνες οι οφειλές είναι άλλες. Είναι δύο υποθέσεις, από ό,τι με έδειξε ο κύριος Δήμαρχος όταν συζητήσαμε αυτό το θέμα. Η μία αφορά 97.000 ευρώ και άλλη 65 που αφορούν την περίοδο 7-10. Του κυρίου Εγκλέζου είναι αυτά. Του κύριε, ναι, που διεκδικεί ο κύριος Εγκλέζος από το Δήμο Βιτσίου. Από το Δήμο Βιτσίου πόσα διεκδικεί? Η μία που μου έδειξε ο Δήμαρχος είναι στις 97.000, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και η άλλη στις 65. Αυτά είναι χρήματα που διεκδικεί από τον Δήμο Βιτσίου για το 7. Για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού. Ηλεκτροφωτισμού. Ναι.
Αυτά υπάρχουν χαρτιά, βεβαιώσεις κτλ. Τιμολόγια. Αυτά μου τα έδειξε ο Δήμαρχος. Περιμένετε, αυτά δεν είναι. Εμείς υποθέσεις του Δήμου. Δεν είναι σαν τα άλλα. Δηλαδή αυτά που λέμε ότι απευθείας ανάθεση και δεν υπήρχε χαρτί. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρετε ούτε για αυτά. Δεν γνωρίζω. Πάντως, κύριε Παύλου, έχω μείνει έκπληκτος. Η υπόθεση ζήτησε από την νομική σύμβουλο το φάκελο. Ναι. Για ποιο λέτε τώρα. Μάλιστα περιμένω γιατί μου είπε. Για τη διαταγή πληρωμής λέτε ή για τα άλλα. Για την υπόθεση αυτή που μιλάμε τώρα, τα 51 χιλιάρικα. Για τα 51, ναι. Ναι. Για να δω βάσει ποιων στοιχείων ζητούσε, διεκδικούσε αυτά τα λεφτά η προμηθεύτρια. Τι είχε στα χέρια της. Ναι. Και αυτό που υπήρχε στο φάκελο ήταν η βεβαίωση παραλαβής που σας είπα και η απόφαση διαταγή πληρωμής, η απόφαση διαταγής πληρωμής από το δικαστήριο. Στη δεύτερη επιτροπή τώρα μόλις πήραμε, που είναι 3η 13 Μαΐου, είναι λίγο πριν τις εκλογές, παρόντες είναι Χατζησημειονίδης Ιφαντίδης, Τσακλίδης, Κιζάκης, Πολυγιάννης, Αποστολίδης, Καραμήτρος. Απόντες είναι ο Καραπατσακίδης ο Νίκος και ο Φουλιράς ο Στυλιανός. Και αποφασίζει και ομόφωνα εδώ, έτσι. Αυτό ναι, δεν είναι. Είναι 5 μέρες πριν τις εκλογές. Εκλογές. Ναι, ναι. 5 μέρες να πληρωθεί αυτή η διαταγή. Ενώ από ό,τι βλέπω εδώ στην ΑΔΑ που έχει δημοσιεύσει στη Διάβγεια ο Δήμος, έτσι, λέει ότι η νομική σύμβουλος πάλι λέει ότι πρέπει να ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή κτλ. Και παρόλα αυτά λέτε εδώ, η απόφαση είναι έτσι, να μην ασκηθεί ανακοπή κατά τη διαταγή πληρωμής. Και η παρούσα να κοινοποιηθεί στην οικονομική υπηρεσία. Ωραία τώρα, ένα λεπτό. Όταν αυτά τα κουβεντιάσατε, εδώ λέτε ότι υπάρχουν παρατυπίες και διάφορα άλλα. Όταν τα είπατε αυτά με τον Δήμαρχο, μου είπατε, τι κουβέντα έγινε με τον κύριο Χατζησημειονίδη. Εντάξει, κύριε Παραρά, τώρα το τι είπαμε με τον κύριο Δήμαρχο, εγώ είπα αυτά ακριβώς που λέω. Α, είναι μυστικό. Και σήμερα, δημόσια. Δημόσια, ναι. Όχι εννοώ. Εντάξει, είπα ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τι σας απήντησε. Ο Δήμαρχος απήντησε ότι έπρεπε να τα πληρώσουμε και πήραμε αυτή την απόφαση. Αυτό. Ναι. Όταν του είπατε ότι η εισήγηση της δικηγόρου είναι άλλη και η Επιτροπή Παραλαβής είναι κάτι άλλο, εκεί τι είπε. Κοιτάξτε να δείτε, η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση της Νομικού Συμβούλου δεν προβλέπει κανένας νόμος ότι πρέπει απαραίτητο να την κάνουν αποδεκτή. Όμως ήθιστε, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό που εισηγείται η νομική σύμβουλος, αυτό κάνει και η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να πει η νομική σύμβουλος ότι πρέπει να κάνουμε ανακοπή και εμείς να πάρουμε άλλη απόφαση. Ναι. Στην Οικονομική Επιτροπή τώρα που λέτε... Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. 3,5 χρόνια. Γιατί 3,5 χρόνια πέρασε από την... πρώτη που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή αυτή, ποτέ ο συνάδελφος ο κύριος Εκλέζος, ούτε και εμένα ήμασταν στην ίδια ομάδα για 8 μήνες περίπου, ούτε σε καμιά Οικονομική Επιτροπή, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε ποτέ ότι έχει δημιουργηθεί οφειλή στο Δήμο. Μπορεί να μην ήθελε να σας μπλέξει. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Δεν διεκδίκησε ποτέ κάτι. Δηλαδή, μπορεί να μην ήθελε να σας μπλέξει. Ναι, μπορεί να μην ήθελε να σας μπλέξει με την έννοια ότι παλιά. Είσαστε συνάδελφοι. Κάτι που αφορούσε τους πρώην. Μα παλιά δεν αυτό. Αυτό για παλιό είναι τώρα. Δεν, όχι, είναι... δεν είναι παλιό, κύριε Παραρά. Σας λέω Δεκέμβριο του 10. Του 10. Μα είναι η Δημαρχία Τσαμίση. Πριν αναλάβει η νέα Δημοτική. Εντάξει, ο Τσαμίση ήταν δήμαρχος τότε. Φαντάζομαι έχει παντελή άγνοια. Έχει άγνοια. Τώρα όμως δεν έχει άγνοια. Αν γνώριζε, κύριε Παραρά, σημαίνει ότι θα υπήρχε Επιτροπή Παραλαβής, θα παραλάμβανε κανονικά όταν έγινε η προμήθεια, θα πέφτανε οι υπογραφές, οι βεβαιώσεις, όλα και θα τελείωνε. Εντάξει, το θέμα. Εσείς τώρα μου λέτε ότι το Δεκέμβριο του 10 έκανε δουλειά 50.000 ο Εγκλέζος, αλλά με δήμαρχο Τσαμίση, αλλά με ανάθεση της δουλειάς από τον Χατζησημειονίδη. Ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό, έγινε αυτό παραδέχονται. Μάλιστα. Και η παραλαβή έγινε 11 μήνες μετά. Και η παραλαβή έγινε μάλιστα λέτε από επιτροπή που δεν ήταν η κανονική. Πρέπει δεν να ξέρετε ότι ο Δήμαρχος σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως είπατε έχει το δικαίωμα της ανάθεσης προμηθειών. Καλά, έχει την ανάθεση αλλά, όταν... Αλλά οφείλει υποχρεούται στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή που θα γίνει να φέρει το θέμα. Μάλιστα. Αυτό να το ξέρετε είναι κανόνας. Δηλαδή οποιαδήποτε ανάθεση κάνει η οποία πρέπει να γίνει γιατί μπορεί να θυχτούν τα συμφέροντα του Δήμου πρέπει στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή
να φέρει το. Και τώρα το μου θέμα. Λέτε, και τώρα γιατί εκεί το άκουσα. Τώρα όταν έρχεται μετά από 3,5 χρόνια ένα λεπτό, το θέμα, ένα λεπτό. Κύριε Παραδάκη, αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα δημόσια, λέτε ότι έχετε ζητήσει να το κουβεντιάσετε σε δημοτικό συμβούλιο σε λίγες μέρες, όποτε γίνει. Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Πολυγιάννης είπε ότι ζήτησε και αυτός από τον πρόεδρο να μπει το θέμα και να συζητηθεί σαν έκτακτο. Άρα στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Προφανώς. Α, μάλιστα. Δεν νομίζω, εκτός αν δεν θέλουν να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Σας λέω ότι ο κύριος Πολυγιάννης πήρε το λόγο, πήρε και το λόγο και είπε, από ναι, τον πρόεδρο να μπει και αυτό σαν έκτακτο θέμα. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αυτό. Έτσι, θα είναι περιμένουμε ένα... να δούμε τι απαντήσεις θα μας έχετε, δώσει. Υπάρχουν άλλα θέματα. Λέτε τώρα εδώ κάτι δεν πάει καλά και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπω και τον Αγγελή να επιμένει στα οικονομικά θέματα. Έτσι. Ναι, κύριε Παραρά, επιμένουμε στα, ναι, οικονομικά, αλλά τα στοιχεία σας τα έβγαλαν αυτοί. Κοιτάξτε, δεν πήγατε να τα πάρετε. Πήγατε να τα πάρετε. Δεν τα ζητάτε μόνο. Α, δεν ξέρω. Προφανώς ο νέος δήμαρχος θα πάει να τα πάρει. Να πάει να τα πάρει, αφού είναι έτοιμα. Κοιτάξτε. 3,5 χρόνια ακούγατε κι εσείς από τη δημοτική αρχή αυτή του κυρίου Χατζησημεωνίδη, ναι, να λέει ότι έβαλε τάξεις στα οικονομικά, ότι πλήρωσε παλιές οφειλές. Εντάξει, γιατί κακό είναι αυτό που έκανε. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Κακό είναι αυτό που έκανε. Αν έβαλε τάξη ο άνθρωπος, γιατί. Δεν είναι εντάξει, και εγώ αναγνώρισα και προεκλογικά και είπα, έγινε μια προσπάθεια. Δεν μπορώ να είμαι μηδενιστής, να τα μηδενίζω. Φυσικά. Όμως ο δήμαρχος ποτέ δεν είχε το θάρρος. 7 εκατομμύρια ταμείο αφήνει, λέει. Ναι, κύριε Παραρά, ακούστε. Ναι. Στην αρχή μας λέγανε ότι παρέλαβαν 15 εκατομμύρια χρέος. Μετά το κάναν 10, στο τέλος παραδέχτηκαν ότι. Γιατί είναι τώρα 7. Δεν παραδέχεστε ότι παρέλαβε χρέος ο άνθρωπος και τακτοποιήθηκαν. Παραδέχτηκαν ότι παρέλαβαν 7. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι όμως, ναι, ότι ποτέ ο κύριος Χατζησημεωνίδης δεν είπε ότι λεφτά που οφειλόταν στους πρώην δήμους. Mm-hmm. Εντάξει, ήρθανε τώρα στο Δήμο και δεν είναι λίγα λεφτά. Έχει πάρει ο κύριος Χατζησημεωνίδης με βάση τον 3756 του 9 τον νόμο, ο οποίος είναι για τα έσοδα αυτός ο νόμος. Ο νόμος, ναι, ο οποίος έλεγε ότι το 1 δισεκατομμύριο 711 εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσαν από τους ΚΑΠ το Υπουργείο στους πρώην Δήμους, ναι, ότι θα το δώσει σε 8 ισόποσες δόσεις, ναι, ναι, στους Δήμους. Από τις οποίες δόσεις ο κύριος Χατζησημεωνίδης έχει πάρει περίπου 4 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι λεφτά που τα χρωστούσαν στον πρώην Δήμο Καστοριάς, Μεσοποταμίας, Βυτσίου. Καθίστε, μα τόσα είναι τα χρήματα τα οποία είπαν ότι τακτοποιήθηκαν. Αυτά ήταν έκτακτα, κύριε. Α, μπράβο. Αυτά, ναι, δηλαδή που ισχυρίζονται και έτσι είναι ότι έχουν αποπληρώσει, είναι με λεφτά που οφειλόταν στους πρώην Δήμους. Δηλαδή τα έξοδα τα οποία λένε τακτοποίησαν. Δεν ήταν από καλή διαχείριση και από το ότι βάλανε τάξεις στα οικονομικά. Και αν προσθέσετε σε αυτά κάποια λεφτά, ναι, που ήρθανε από το ΘΥΣΕΑ, ναι, από το πρόγραμμα παραμεθοριών, ναι, θα, ναι, καταλάβετε πολύ καλά ότι όλα αυτά που έχουν αποπληρώσει από τις παλιές οφειλές είναι με λεφτά που ανήκαν στους πρώην Δήμους. Mm-hmm, ναι, εντάξει, ναι, που χρωστούσε το κράτος στους πρώην Δήμους. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέτε. Άρα και αυτό, μάλιστα έχουν μείνει άλλες 2,5 δόσεις. Τα ποσά είναι περίπου 900.000 το χρόνο από τον νόμο που σας ανέφερα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά δικαιούται η Καστοριά. Και μπαίνουν και κανονικά στον προϋπολογισμό. Ναι. Αυτά, εντάξει, τα οποία τακτοποίησε, λέτε, ήταν οφειλές που είχαν προκύψει από τη μη καταβολή τότε των χρημάτων από το κράτος, τα οποία, λέτε, μόλις ήρθαν, ναι, ναι, μόλις ήρθαν, έπρεπε να πάνε στις οφειλές και πήγαν. Βεβαίως. Άρα στην ουσία τώρα εσείς λέτε ότι δεν έκανε κάτι παραπάνω από το να περιμένει να έρθουν τα λεφτά αυτά, με το που ήρθαν τα έδωσε και τελείωσε το θέμα. Ακριβώς. Αυτά που έχουν αποπληρώσει, μα σας λέω, σας δίνω στοιχεία. Αν θέλετε, να σας δώσω και την κατάσταση με τις δόσεις. Με τις δόσεις. Από την πρώτη πρώτου του 2011 στην ουσία τι λεφτά λέτε έχουν ότι, πάρει. Λέτε ότι δεν είναι θέμα νοικοκυρέματος, ότι κάποιος το έκανε από νοικοκύρεμα. Ναι, λέτε στον ότι είναι τομέα αυτό των ληξιπρόθεσμων, ναι, οφειλών του Δήμου προς προμηθευτές. Κατεδαφίζετε τώρα την επιχειρηματολογία περί νοικοκυρέματος τώρα εσείς. Ναι, εντάξει, τώρα που τελείωσαν οι εκλογές, γιατί αν τα λέγαμε προεκλογικά, εντάξει, μας βγάζανε τρελούς, παλαβούς. Μπορούμε όμως με συγκεκριμένα στοιχεία να σας δώσω ακριβώς την κατάσταση. Τίποτα, πολύ απλά. Λέτε τα χρέη τα οποία δημιούργησαν οι προηγούμενοι δήμοι, επειδή δεν είχαν, λέτε, καταβληθεί τα ποσά εκείνα, με το που ήρθαν σιγά σιγά με τις δόσεις, τις ισόπωσες κατά, δόθηκαν εκεί που έπρεπε. Βεβαίως. Άρα βεβαίως, λοιπόν, οι δήμοι προκάλεσαν, δημιούργησαν εκείνα τα χρέη, αλλά ταυτόχρονα τα δημιούργησαν γιατί δεν είχαν δοθεί τα χρήματα. Μόλις ήρθαν, έφυγαν τα χρέη, λέτε.
Ναι, μόλις άρχισαν να έρχονται τα λεφτά, άρχισε μάλιστα. Και ο κύριος Χατζησημεωνίδης. Πού θα σας δω τον Σεπτέμβρη, σε κανένα οικονομικό τομέα και τον Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα με βρείτε, κύριε Παραλάκη, Συμβούλιο. Που ήμουνα 3,5 χρόνια και εκεί που νομίζω ότι πρέπει να συζητιόνται να δίνουν. Πάντως ο Τέρψης μου έλεγε χθες, δεν θα θυμώσω αν δεν με βάλει κάπου, λέει ο Αγγελής, θα συνεχίσω κανονικά. Και λέω απλώς ότι δεν θα θυμώσει ο ένας, δεν θα θυμώσει ο άλλος, αλλά όταν θα γίνει μυστική ψηφοφορία για τον πρόεδρο δημοτικού, θα δούμε κανένα 7-8 να μην ψηφίζουν από την ομάδα Αγγελή. Λέω παράδειγμα. Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι έτσι, κύριε Παραλά. Όλα θα πάνε καλά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Τώρα προσέξτε, αυτά που έχετε ανακοινώσει σήμερα είναι πολύ σοβαρά, έτσι, για τα οικονομικά θέματα. Τώρα βέβαια το τελευταίο είναι κάτι άλλο που είπατε. Νομίζω ότι πάντοτε όταν λέω κάτι έχω επίγνωση των όσων λέω. Αυτά που έχετε πει τώρα, ναι, αλλά στην πρώτη. Ξέρετε κάτι όμως, ναι. Κάτι δεν πάει καλά, με συγχωρείτε που θα σας το πω, ναι. Αλλά εδώ Ιγκλέζος Φουλιράς, ο Ιγκλέζος μπορεί να μην υπήρχε εκείνη τη συνεδρία του Μαρτίου, βλέπω όμως ότι και οι σύμβουλοι του κυρίου Ιάντζη, πρώην δική σας στην ομάδα, και αυτοί ψήφισαν ναι, να μην γίνει ανακοπή, έτσι. Αυτό λέει το πρακτικό, κύριε. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Εντάξει, λέω διαβάσατε ότι... τα πρακτικά, εγώ τι να πω, εντάξει, μπορεί... Τι, να παραπλανήθηκαν. Να γνώριζαν το θέμα, δεν ξέρω. Δεν έχει τέτοιο. Τι, να μην γνώριζαν το θέμα, να μην γνώριζαν. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θέλει να σας πει κάτι ο κύριος Τσόπρας. Για μισό λεπτό. Ναι, κύριε Τσόπρα, γεια σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους Σοκρατές και στο φίλο και συμμαθητή τον Ζαχαρία τον Παύλο. Καλημέρα, κύριε Τσόπρα. Αγαπητέ φίλε Ζάχο, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό συνειδητοποιώ ότι αφήνεται αποχρώσεις ενδείξεις, εντάξει, όσον αφορά τη μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών. Αν κάπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε εσείς. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα για μια υπόθεση τώρα. Ναι. Εντάξει. Άλλο αυτό που λέτε εσείς και άλλο αυτό που λέω εγώ. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για αυτό που είπατε, ναι, να είστε σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Αυτό ήθελα να ακούσω. Τίποτε, ναι, περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Εγώ διερευνώ μια υπόθεση η οποία, εντάξει, εξήγησα για ποιο λόγο τη διερεύνησα. Είχα την εντύπωση ότι είναι από τις οφειλές των πρώην δήμων. Ήθελα να δω. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, μου φάνηκαν τα πράγματα περίεργα. Το ψάξα και λέω αυτό που λέω. Και το λέω δημόσια, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω και σήμερα δημόσια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποκρύψω κάτι. Με έχετε μιλάω καλύψει, με στοιχεία. Με έχεις καλύψει, αγαπητέ φίλε συμμαθητή. Αν υπάρχει και μακάρι κάτι άλλο, τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά, να είστε σίγουρος ότι δεν θα τα αφήσω έτσι. Μακάρι επιτέλους να γίνει μια αρχή για να υπάρχει χρηστή διαχείριση, διότι εδώ που έχουμε φτάσει, όλοι συνειδητοποιούμε, μάλιστα, σαν πατρίδα, μάλιστα, σαν Ελλάδα, ότι μάρμαρα, πολλά μάρμαρα πληρώνονται. Και τα μάρμαρα αυτά... Πάντως να ξέρετε είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα. Να σας πω κάτι τώρα όμως, γιατί φτάνουν συνέχεια στοιχεία τώρα και θα σας λέω είναι σοβαρό αυτό που έχει γίνει, όπως το περιγράφετε κύριε Παύλου. Αλλά εδώ τώρα. Το περιγράφω όπως είναι, κύριε. Όπως είναι, αλλά να σας πω κάτι. Όταν αναλαμβάνει μια νέα διοίκηση, γίνεται και μια λεγόμενη απογραφή. Θα γίνει, κύριε Παύλου. Ένα λεπτό, όχι τώρα από εσάς. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Ναι. Το 2010 έφυγε ο Τσαμής, ήρθε ο Χατζησημεωνίδης. Στην απογραφή που έγινε τότε. Όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε ότι τα παρέλαβαν κάποιοι μετά από 11 μήνες, αυτά έχουν απογραφεί. Το υλικό αυτό. Ότι όχι, κύριε Παράρα, πώς θα είχαν απογραφεί αφού τα παρέλαβαν στις 30. Ούτε απογραφή έχει γίνει όπως ήθιστε. Ναι. Κύριε Τσόπρα, ακούτε. Εντάξει. Λοιπόν. Σας ακούω. Δεν ξέρω αν με θέλετε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσόπρα, να είστε καλά εσάς. Καλή σας μέρα, καλή σας. Κύριε Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.